Πρίντεζης με το Φότσι και double team από τον Μασιούλη. Σπάσα έξω. Δεν μπόρεσε να κλέψει ο Διαμαντίδης. Μάτζαρης για τον Πρίντεζη. Στην αδύνατη πλευρά. Μπήκε ρόλ του Σπανούλη με το Σίμονς. Η πάσα στο πλάι για τον Μάτζαρη. Και αυτός για τον Λοντζέσκι που από την κορυφή πλευρά. Μασιούλης. Πάσα έξω. Διαμαντίδης. 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης βρίσκει στόχο από τα ερή του Ολυμπιακού. 8-3 χωρίς άμυνα σου τριών πόντων του Πρίντεζη που απαντάει στο τρίποντο με χαμηλά για το Φότσι, το ανάποδο lay-up και το καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 11-5 από τον Αντώνη Φότσι. Αυτός με το Διαμαντίδη. Παίζει πλάγιο πικερόλ με τον Τάστον. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά σου τριών πόντων από τον Πρίντεζη airball, αλλά ήταν εκεί ο Μάτζαρης. Λοντζέσκι, η προσποίηση και η εκτέλεση για τρεις. Την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χάρη στέκεται και σουτάρει για τρεις. 23-10. Ένα και δεύτερος τελικός. Απευθείας μετάδοση της Νέριτ. Σπανούλης, η πάσα του για τον Ντάνστον. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Απόκλειστα δύο χρονόμετρα, θα μείνει λίγος χρόνος και για τον Παναθηναϊκό αν δεν υπάρξει διακοπή στην επίθεση του Ολυμπιακού. Petway από τα 6.75. Ασφαλώς για το αμυντικό κομμάτι οι οδηγίες του Αλβέρτη, ενώ ο Μαύρο Κεφαλίδη σκοράρει το πρώτο καλάθι για τη δεύτερη περίοδο. Σλούκας με το Μαύρο Κεφαλίδη περνάει την άμυνα. Καλό διάβασμα από τον Σλούκα. Έμεινε εκεί να παίξει με ένα πολύ χαμηλό σχήμα τώρα και για να αντιμετωπίσει και την πίεση του Ολυμπιακού με απόλυτη επιτυχία μάλιστα σε αυτή τη φάση όπως ασκήθηκε νωρίτερα. Λάθος πάσα του Μαντζαρίδη, διορθώνει τα πράγματα ο Σλούκας και δίνει την ασίστ για τον Πρίντεζη. Έτσι πάσα στην αδύνατη πλευρά, η άμεση εκτέλεση του Περπέρολου και το επιθετικό rebound του Πρίντεζη που τώρα πασάρει χαμηλά στον Σερμαντίνη και ο Γεωργιανός δεν έχει εκεί πρόβλημα να σου. Νέα πάσα έξω, κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σπανούλης από τα 6.75 δίνει το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους ερυθρόλευτους, ενώ ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος πάσα στον εφηδιασμό που προσπάθησε να βγάλει μετά το τρίποντο του Σπανούλη. Νέο τρίποντο από τον Petway αυτή τη φορά και ο Ολυμπιακός δεν υπήρξαν στη δεύτερη περίοδο. 19-17 το επιμέρους σκορ. Τι ζητάει ο Φραγκίστος Καλβέρτης, ενώ τώρα σκοράρει ο Γιώργος Πρίντεζη για το 50-29. Ο Πρίντεζης πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα. Ο Μάτζαρης διευρύνει κι άλλο τώρα το προβάδισμα που τώρα σουτάρει με 53% από τη γραμμή των τριών πόντων. Από την κορφή της ρακέτας ο Λάσμε πετυχαίνει δύο πόντους. Μασιούλης από την εσωτερική για το ανάποδο lay-up, συνεχόμενη πόντη από τον Παναθηναϊκό. Πρίντεζης επιτίθεται και πάλι από την αγαπημένη του θέση. Παρότι ο Φόντεξι ένας εναντίον ενός, ο Ούγκιτς το κάνει, αλλά τον σταματάει σε πρώτο χρόνο ο Σίμονς όμως. Σπανούλης, Μάντζαρης, ξανά για τρεις, τώρα είναι εύστοχος. Μην φοβάστε να παίξετε δυνατά. Κάντε φάουλ αν χρειαστεί, λέει ο Γιώργος Μπαρζόκας στους παίκτες του που δεν θέλει. Ενώ τώρα ο Σίμονς θα χάσει την προσπάθεια που δεν θέλει από τους παίκτες να βλέπει χαλαρότητα μέσα στο γήπεδο. Επέμεινε ο Σίμονς με επιθετικό. Ανάμεσα από δύο περνάει όλη την άμυνα και σκοράρει με ταμπλό. Και Petway τώρα. Η πεντάδα του Ολυμπιακού που παίρνει επιθετικό rebound με τον Τάσον και ο Αμερικανός αφήνει. Διαμαντίδης, Μαυροκεφαλίδης από κοντά με το ένα χέρι, αστόχησε, αλλά ο ίδιος. Σλούκας σε σου τριών πόντων. Μάτζαρης για τον Σλούκα. Περπέρογλου για τον Ντάνστον το ανάποδο κάρφωμα. 77-52 και ακόμη 7 λεπτά στον δεύτερο τελικό σταδίου την πλευρά του Ολυμπιακού. Την πλευρά του Ολυμπιακού. Πάμε στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Μαύρο Κεφαλίδης σκοράρει και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 77-54. Αλεούπ κάρφωμα από τον Petway μετά την ωραία πάσα
Ο Σλούκα, κοιτάξτε πόσο ψώνει την μπάλα. Ήπτατε ο δεύτερος τελικός εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ματσιούλης για 3, 79. Πέτουεϊ, Περπέρογλου, Μάτζαρης χωρίς άμυνα. Απαντάει αμέσως που αποδείχθηκε ολοκληρωτική στον σημερινό δεύτερο τελικό. Η απουσία του Γκίστ, η έλλειψη πάθους απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα. Ο Ντάνσον σκοράρει. Λάθος τώρα από τον Μπράμο. Έκλεψε ο Παπαπέτρου. Σλούκας Κόλινς με ταμπλό. 89-64. Από τον Κώστα Σλούκα. Ο Ολυμπιακός λογικά δεν θα κάνει εδώ επίθεση. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, η χειραψία των δύο προπονητών. Πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός κερδίζει με 25 πόντους διαφορά τον Παναθηναϊκό και ισοφαρίζει σε 1-1. 89-64 το τελικό σκορ. Γρήγορα σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για συνεντεύξεις αλλά και για την αποφώνηση του αγώνα.